εδώ χιλιάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Αθήνας, παρά τις τρομοκρατίες που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα τα γεγονότα που συνέβησαν στο Υπουργείο την Παρασκευή. Είχαν το θράσος να ανακοινώσουν πως θέλουν διάλογο. Και αντί για διάλογο, μας υποδέχτηκαν στο Υπουργείο με μονόλογο, με χημικά και ΜΑΤ. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές μας να τραυματιστούν. Τώρα θα μιλήσουμε εμείς. Σας δηλώνουμε ότι είμαστε ήδη νικητές. Καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να συντονίσουμε πανελληνικά τον αγώνα μας, διεκδικώντας το δίκαιο μας. Είμαστε ήδη νικητές, γιατί έχουμε καταφέρει να πιέσουμε την κυβέρνηση, η οποία έχει επιστρατεύσει τους πάντες για να καταστήλει τον αγώνα μας. Οι μαθητές δεν μασάμε και μαθαίνουμε να συζητάμε μέσα από συλλογικές διαδικασίες ενωμένοι. Μέσα από αυτόν τον αγώνα καταλαβαίνουμε ότι είναι μονόδρομος ο αγώνας ενάντια σε αυτή την πολιτική. Η στάση της κυβέρνησης δεν είναι επίδειξη δύναμης, αλλά είναι η πιο τρενή απόδειξη του φόβου της. Τους ξαναλέμε ότι ο φόβος τους θα παραμείνει πραγματικότητα. Αυτό τους το αποδεικνύουν οι δεκάδες συντονιστικές επιτροπές που έχουμε φτιάξει, που κρατάνε τον αγώνα μας ζωντανό με τοπικές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, με όλες τις μορφές πάλης. Αυτό είναι το νόμιμο, γιατί είναι το δίκαιο των πολλών, με βάση τις ανάγκες μας. Για την κυβέρνηση, νόμιμες είναι οι απολύσεις, οι διώξεις μαθητών, το κλείσιμο σχολείων από κορονοϊό, τα χημικά και η καταστολή. Νόμιμος είναι ο αγώνας που διεκδικείται αυτονόητα. Και παράνομες οι μειοψηφίες των κυβερνήσεων που κάνουν το σχολείο μας και το μέλλον μας χειρότερο. Πάρτε το απόφαση. Σας το έχουμε πει με όλους τους τρόπους. Είμαστε χιλιάδες, έχουμε δίκιο και θα μας βρίσκετε διαρκώς μπροστά σας μέχρι τα δίκαια αιτήματά μας να γίνουν πραγματικότητα.